18ο συμπόσιο νευρολογίας, το οποίο γίνεται εδώ, στη Χερσόνησο. Εδώ, κοντά μας. Ωραία. Θέλεις, επειδή είμαστε καλοί οικοδεσπότες κατά βάση, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα σήμερα την εκπομπή και να πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας που είναι εδώ και να αφήσουμε την επικαιρότητα για αργότερα. Ας περιμένει η επικαιρότητα, πάμε στον καλεσμένο. Έτσι θα γίνει. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Καλομενίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά, αλλά εμείς θα εκμεταλλευτούμε και την άλλη ιδιότητα. Σήμερα το είπαμε, είναι καθηγητής πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα. Γεια σας. Καθώς έτυχε και εγώ να έρθω στην Κρήτη χθες, μια μέρα η οποία ήταν ιδιαίτερα βεβαρημένη, πρωτόγνωρα θα έλεγα, και στην Αθήνα δεν ήταν καλά τα πράγματα. Αλλά και εδώ ήταν πραγματικά, έτσι, ειδικά στο Ρέθυμνο το βράδυ, ήταν χειρότερα και αποπνικτικά. Ναι. Κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε φυσικά. Δηλαδή δεν κινδυνεύουμε να χαθούμε σήμερα, αλλά υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας με αυτό το φαινόμενο. Το οποίο μεταφέρει σωματίδια. Τα σωματίδια αυτά δεν είναι απλά σκόνη. Καταλαβαίνετε ότι διάφορες χημικές ουσίες οι οποίες υπάρχουν στην ατμόσφαιρα μπορεί να έχουν σωματωθεί και αυτές πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα. Τα εισπνέουμε, ερεθίζουν τους ανώτερους αεροπαγούς, ερεθίζουν τα μάτια βέβαια και προκαλούν και βλάβες χαμηλότερα στους βρόχους, στα πνευμόνια. Με την έννοια αυτή, άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα μπορούν να κάνουν παρόξηση του χρόνου προβλήματος. Και βέβαια η μακροχρόνια έκθεση οδηγεί, επειδή προκαλεί χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, προκαλεί προβλήματα στα αγγεία, στην καρδιά, στον εγκέφαλο, προκαλεί προβλήματα στο ανασωπητικό. Άρα, μια συνθήκη όπου τέτοια φαινόμενα θα είναι συχνά και όλο και συχνότερα και όλο και βαρύτερα, άρα η φόρτιση του οργανισμού μας θα είναι όλο και μεγαλύτερη. Και λέω να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή είναι μία ακόμα παράμετρος της κλιματικής κρίσης. Μια τέτοια συνθήκη λοιπόν αποτελεί ένα παράγοντα χρόνιας επιβάρηση της υγείας μας που με αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Κύριε Καλομενίδη, τι μπορούμε πρακτικά, η μάσκα ας πούμε βοηθάει? Βοηθάει, η μάσκα βοηθάει. Να κάνουμε μόνοι μας. Βοηθάει η μάσκα και οι μάσκες υψηλότερης προστασίας βοηθάνε και για τα πιο μικρά σωματίδια τα οποία εισπνέονται και πάνε πιο βαθιά, προκαλούν πιο σοβαρές βλάβες πέραν του ερεθισμού. Αλλά πόσο βαθμό που κανείς μπορεί να τη φορέσει και πόσο μπορεί να τη φορέσει και σε ποιες συνθήκες. Βοηθάει επίσης άνθρωποι ιδίως οι οποίοι έχουν χρόνια προβλήματα να περιορίζονται ή όσο το δυνατόν σε χώρους που έχει χαμηλή συγκέντρωση η σκόνη αυτή, δηλαδή μάλλον καλύτερα σε κλειστούς χώρους. Και αυτό είναι όλο. Κατά τα άλλα, βοηθάει τι μπορούμε να κάνουμε για την κλιματική κρίση. Έτσι. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, είπατε τη μάσκα και θυμήθηκα ότι εσείς ήσασταν και υπεύθυνος COVID σε ένα πολύ σημαντικό νοσηλευτικό ίδρυμα που πέρασε πολύ δύσκολα. Σήκωσε πολύ μεγάλο βάρος. Μιλώ για τον Ευαγγελισμό, σωστά? Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Για το πρώτο και το δεύτερο κείμενο, υπεύθυνος κλινικής COVID τότε και στον Ευαγγελισμό. Πέρασε δύσκολα. Όλο το σύστημα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς ήμασταν ένα νοσοκομείο αναφοράς από το πρώτο κύμα. Ασφαλώς ήταν εποχές που ήταν ιδιαίτερης δυσκολίας. Το ξέρετε, ελπίζαμε τότε και τα λέγαμε και εδώ και είχα την ευκαιρία να μιλήσω και στο φιλόξενό σας κανάλι και τότε. Ότι στον απόϊχο αυτής της κρίσης οι κοινωνίες, έχοντας δει τον κομβικό ρόλο που παίζει ένα δημόσιο σύστημα υγείας σαν ένας παράγοντας προστασίας κοινωνίας, ανθεκτικότητας κοινωνίας, θα συγκέντρωνε και μεγαλύτερη προσοχή, χρηματοδότηση, μια πολιτική διαφορετική στο εξής θα επικρατούσε αναφορικά με το ΕΣΥ και θα είχαμε αυτό που όλοι τότε ονομάζαμε και περιμέναμε και μάλιστα από όλο το πολιτικό φάσμα είχαμε σχετικές επαγγελίες, ενίσχυση του ΕΣΥ. Δυστυχώς η πανδημία. Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, κύριε Καλομενίδη, είχαμε ακούσει και πολύ μεγάλες κουβέντες και από όλα τα κόμματα. Έτσι. Δυστυχώς η πανδημία πέρασε και τα πράγματα δεν πάνε έτσι, πάνε προς το χειρότερο. Πέρασαν και τα μνημόνια, όπου βέβαια προκάλεσαν σημαντική βλάβη στο ΕΣΥ, με την έννοια ότι δεν μπορούσε το σύστημα να προσλάβει κόσμο και τα κενά διεγγονόταν. Αλλά φαίνεται ότι πλέον έχουμε μία μεταμνημονιακή πολιτική που είναι μνημονιακότερη της μνημονιακής. Και αυτό το λέω με επίγνωση, δεν είναι έτσι σχήμα λόγου. Άρα στη μετα-COVID εποχή είμαστε μάλλον χειρότερα. Στη μετα-COVID εποχή, έχοντας τα συστήματα όχι μόνο το ελληνικό, αλλά υποστεί μια μεγάλη πίεση. Αυτό που συνέβη είναι ο κόσμος ο οποίος δούλευε, οι υγειονομικοί, να έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντληθεί.
Και περιμένοντας αυτή την ενίσχυση και δεν μη βλέποντας αυτή την ενίσχυση, έχουμε ένα φαινόμενο παρέτησης, κλιμακούμενης παρέτησης από μόνιμες θέσεις του ΕΣΥ, πράγμα το οποίο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την υποστελέχωση που γνωρίζεται, γνωρίζουμε όλος ο κόσμος, ότι αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και απαιτεί άμεσα μέτρα για να σωθεί αυτό που μπορεί να σωθεί. Το ζήτημα της υγείας, γενικότερα στη Νέα Αριστερά, εσείς είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά, είναι ένα ζήτημα που το σηκώνετε ψηλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ψηλά στην ατζέντα σας. Το ζήτημα της υγείας είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Ήδη από τις μέρες της ψήφισης του τελευταίου νομοσχεδίου, εμείς είπαμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αποδεκτές με κανέναν τρόπο. Πρώτον, και δεύτερον, εμείς δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε το μακαρίτι, να το πω έτσι, για το σύστημα, αλλά θα συνεχίσουμε στην πρώτη γραμμή, έχοντας πολύ ψηλά στο δημόσιο λόγο μας τα ζητήματα της υγείας, να ενημερώνουμε τον κόσμο και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αναζητώντας και συνεργασίες και μέτωπα με άλλες δυνάμεις που έχουν περίπου ή τις ίδιες ακριβώς αντιλήψεις από εμάς για αυτά τα θέματα, για να μπορέσουμε να προκαλέσουμε μία αλλαγή σε αυτή την πολιτική, η οποία είναι καταστροφική. Κύριε Καλομενίδη, έχει γίνει πολλής λόγος τον τελευταίο καιρό για τα περίφημα απογευματινά χειρουργία και πολλοί μιλούν για μια βελούδινη ιδιωτικοποίηση, κάτι τέτοιο. Ποιο είναι το δικό σας? Είναι βελούδινη, αλλά με την έννοια ότι δεν παίρνουν να πουλήσουν μία δομή, αλλά είναι ιδιωτικοποίηση όσον αφορά το αποτέλεσμα το οποίο έχει στις υπηρεσίες υγείας και στον τρόπο που προσφέρονται αυτές τις υπηρεσίες υγείας. Να σας πω ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί και μία φίλη, μία συνάδελφος. Έχουμε πληρώσει κι εσείς κι εγώ το φόρο μας και περιμένοντας ότι τη δύσκολη στιγμή, όταν υπάρχει φωτιά η γειτονιά μας, θα έρθει το υπηρεσιαστική να σβήσει τη φωτιά και σε εσάς και σε μένα. Ναι, αλλά έρχεται και λέει ότι ξέρεις, δεν μπορώ και στους δύο, αλλά μπορεί όποιος πληρώσει παραπάνω. Όταν μου δώσει τώρα κάτι, ας πούμε, θα σε σβήσω. Και άμα δεν μου δώσεις τώρα, θα φύγω και ίσως κάποια στιγμή έρθει κάποιο άλλο πυροσβεστικό όχημα να σου τη σβήσει. Περί αυτού πρόκειται. Λένε δηλαδή ότι έχουμε το σύστημα υγείας το οποίο το έχουμε πληρώσει και το πληρώνουμε όλοι. Και με τον προϋπολογισμό και μέσα από τις ασφαλιστικές εισφορές μας. Και λένε ότι ξέρεις, εγώ έχουμε τα χειρουργεία, έχω την υποδομή, αλλά δεν προσλαμβάνω κόσμο για να μπορέσω να τα λειτουργήσω τα πρωινά χειρουργεία στο μέγιστο της απόδοσής του. Γιατί αυτό περιμένει. Δηλαδή, κάθε φορέας, κάθε οργανισμός, κάθε επιχείρηση προσδοκά ότι την υποδομή που έχει θα πάρει το προσωπικό να το λειτουργήσει στο μέγιστο της αποδοτικότητας. Έτσι δεν είναι? Αντί λοιπόν, λένε, να κάνω αυτό, θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο προσωπικό να λειτουργήσει τις δομές αυτές που λειτουργούν κατά 40-60% στην καλύτερη περίπτωση, έτσι. Να τις λειτουργήσω παραπάνω ώρες και τα απόγευμα, ας πούμε. Και επειδή θα λειτουργήσει παραπάνω και εγώ δεν θέλω σαν κράτος να πληρώσω το παραπάνω, θα το πληρώσεις εσύ. Γίνεται δηλαδή μια ρύθμιση η οποία προβάλλεται σαν λύση σε ένα πρόβλημα, υποτίθεται θα αποσυμφορήσει τη λίστα. Στην πραγματικότητα ό,τι αυτό συμβαίνει, γιατί ξέρετε, και ήδη έχουμε μια εμπειρία, και στην Αθήνα έχουμε περισσότερη, γιατί εκεί είναι κυρίως τα μεγάλα νοσοκομεία, τα οποία έχουν κάποιο περιθώριο προσωπικού να το κάνουν αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος ο οποίος είναι στη λίστα είναι συντριπτικά απρόθυμος για να πάει από την χειρουργία. Γιατί δεν έχει να πληρώσει. Ας το πω, κανείς, ας πούμε, αν μπορούσε να πληρώσει, δεν θα έλεγε, ας πούμε, ότι εγώ δεν πάω, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί. Ο κόσμος είναι εκεί. Οπότε τι γίνεται? Επειδή υπάρχει μια πίεση από την κυβέρνηση και προς τις διοικήσεις και αυτό το μέτρο να εφαρμοστεί, με έναν άτυπο τρόπο αρχίζει και αναζητείται πελάτης, με ή χωρίς εισαγωγικά, ακόμα και σε περιστατικά τα οποία εκ του νόμου δεν προβλέπεται να πάνε από την Αθήνα. Το είχαμε πρόσφατα στο Ηράκλειο, λοιπόν, υπήρχε αυτό το Παγνί, έτσι, αυτό το ορθοπαιδικό, το ΞΥ, τα ογκολογικά, τα οποία επίσης, και εγώ βλέπω ότι αυτό το που καταγγέλθηκε στο Ηράκλειο, και στην Αθήνα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα τα οποία δεν έχουν, ας πούμε, αποκαλυφθεί ακόμα. Αλλά αυτό είναι το κλίμα πλέον. Γιατί το μήνυμα είναι ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων. Πάση θυσία και κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό μας λέει η κυβέρνηση. Μην περιμένετε, ας πούμε, ότι θα υπάρξει άλλο τύπο. Κάντε ό,τι θέλετε. Άρα ο τιμοκατάλογος, σε εισαγωγικά, που έχει κατάλογο. Δεν έχει τόσο φτηνός, δηλαδή, κύριε Καλομενίδη. Κοιτάξτε, καταρχάς και μόνο η ιδέα ότι σε ένα σύστημα το οποίο είναι δημόσιο, το οποίο καταστατικά προσφέρει δωρεάν ισότιμη περίθαψη, μπαίνει η ιδέα ότι ξέρεις, ας πούμε, πρέπει να πληρώσεις λίγο παραπάνω και θα γίνει η δουλειά σου, είναι καταστροφική.
Πάντως, τώρα για να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, αυτό το πρέπει να πληρώσεις λίγο για να γίνει η δουλειά σου. Υπήρχε και παλιότερα με τη διαφορά ότι δεν παρενέβαινε το κράτος. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο συμφωνώ. Ότι το πρόβλημα με το φακελάκι είναι ένα παρακτό πρόβλημα. Ποτέ δεν το κρύψαμε. Δηλαδή, προσωπικά και πολλοί συνάδελφοι, και αν θέλετε και τη θέση των καλλιτεχνικών οργανώσεων των νοσοκομιακών, ποτέ δεν το κρύψαμε. Απ' την άλλη μεριά όμως, δεν μπορώ να ανοιχτώ, γιατί ξέρετε, είναι και λίγο ελληνικό φαινόμενο το φακελάκι. Βεβαίως, δεν είναι, δηλαδή. Δεν είναι, παντού να πω, υπάρχει φακελάκι, σε όλες τις υπηρεσίες. Ναι, δεν είναι και, επίσης δεν είναι σύμφυτο με το δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δηλαδή, βέβαια. Αλλού υπάρχουν δημόσια συστήματα τα οποία δεν υπάρχει φακελάκι. Λέω λοιπόν είναι κάτι το οποίο κατά πρώτο λόγο γίνεται ανεκτό. Από τις διοικήσεις, από τις κυβερνήσεις, είναι κάτι το οποίο είναι ανεκτό. Έτσι. Και από τις κυβερνήσεις και επίσης υπάρχει και ευθύνη. Ξέρετε, δυσκολεύομαι λίγο να ρίξω το μέγιστο της ευθύνης σε έναν άνθρωπο που είχε την αγωνία για την υγεία του, για την υγεία του ανθρώπου του κτλ. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και αυτή η συμμετοχή. Βέβαια. Έτσι. Όμως, μην θεωρηθεί προς Θεού ότι αυτό είναι ο κανόνας και ότι άμα δεν πληρώσεις, δεν χειρουργείσαι κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Ισχύει ότι σε πολλές περιπτώσεις, άμα πληρώσεις, χειρουργείσαι πιο γρήγορα, πιο εύκολα κτλ. Αλλά ότι. Ποτέ δεν ίσχυσε ότι άμα δεν πληρώσεις, δεν θα γίνει η δουλειά σου. Εντάξει, είναι, και αυτό είναι μια άλλη υπερβολή, ένας υπερβολικός τρόπος να λέγεται. Τώρα, άλλο πράγμα. Υπάρχει μια παρανομία, η οποία είναι ερώτημα και ζήτημα και ζητούμενο, ας πούμε, το πώς θα την αντιμετωπίσω. Και άλλο πράγμα, δέχομαι ότι αυτή η παρανομία, η εντελώς αντικαταστατική, επιμένω με το χαρακτήρα του συστήματος υγείας, αυτή η παρανομία πρέπει να γίνει, ας πούμε, ο κανόνας. Είναι η απόλυτη στρέβλωση. Βέβαια και είναι η απόλυτη στρέβλωση. Καταρχάς, δεν συνάδει με το γεγονός. Ούτε καν η λέξη μου κατάλογος δεν συνάδει με το λειτουργήμα που πρέπει να επιτελεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, ασφαλώς. Και οι διοικήσεις. Εγώ ξέρω, ας πούμε, ανθρώπους που είναι στη διοίκηση των νοσοκομείων που αισθάνονται άσχημα, ας πούμε, αυτή η διαδικασία. Έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ άσχημο πράγμα. Πολύ άσχημο πράγμα να πάει, ας πούμε, να σκανάρεις την κάρτα σου για να μπεις να χειρουργηθείς. Τραγικό. Εντάξει, τώρα δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σας έχουμε πάρει λίγο από τα μούτρα για την υγεία. Δεν πειράζει, για ό,τι θέλετε. Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν και για τις ευρωεκλογές, για τη μάχη των ευρωεκλογών. Και Νέα Αριστερά είναι το πρώτο crash test στην πραγματικότητα για το κόμμα σας, κύριε Καλομέρη. Αληθές είναι αυτό. Είναι η πρώτη λοιπόν δημόσια έκθεση προς μέτρηση, γιατί δεν είναι τώρα. Τιμής και τα λοιπά, θα πάμε να μετρηθούμε αναφορικά με την γνώμη που έχει ο ελληνικός κόσμος για αυτό το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε, ο ελληνικός λαός για αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε. Πιστεύουμε ότι ήδη στον λίγο αυτό χρόνο που έχουμε κατορθώσει να συγκροτηθούμε οργανωτικά, έχουμε έναν πολιτικό λόγο και έχουμε μία σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες δείχνουν τις προθέσεις μας και το χαρακτήρα της πολιτικής μας. Και με την έννοια αυτή περιμένουμε να έχουμε την πρώτη αυτή εκτίμηση για να πάμε παραπέρα. Γιατί εκτιμώ και το δηλώνουμε ότι είναι μόνο η αρχή αυτής της εκλογής. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι αυτό το εγχείρημα, το καινούριο εγχείρημα, ουσιαστικά, πώς να το πω, έρχεται να βάλει φωτιά στα θεμέλια της κέντρο αριστεράς, με την έννοια ότι διάσπασε ακόμα περισσότερο το χώρο αυτό, δίνοντας έτσι την όθηση από την άλλη μεριά, στη Νέα Δημοκρατία, να προχωρά μπροστά, μόνη καλύπτοντας ολόκληρο το χώρο. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν μου αρέσουν προσωπικά, έτσι, δηλαδή είναι θέμα αισθητικής, δεν μου αρέσουν αυτού τύπου δραματικές εκφράσεις από αυτά που μας λένε για φωτιές και τέτοια. Δεύτερον, εκ του αποτελέσματος των τελευταίων 5 χρόνων φαίνεται ότι η λογική ότι θα φτιάξουμε μία κεντροαριστερά η οποία, ρε παιδί μου, δεν θα έχει εχμές, δεν θα έχει ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις, δεν θα στοχεύει σε κάποια πολιτική συγκεκριμένη που σημαίνει ότι κάποια άλλα θέματα, ας πούμε, θα είναι κόντρα και σε κάποια θέματα, αλλά θα προσπαθεί να έχει ένα λόγο που να συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Φαίνεται ότι μάλλον αυτή είναι που βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία και αυτή η κεντροαριστερά, η αριστερά, με χωρίς αγωγικά η κεντροαριστερά, είναι αυτή η οποία φαίνεται ότι είναι πολιτικά αδύναμη, παρότι έχει πίσω της μια παράδοση και τα λοιπά, ας πούμε, είναι ισχυρά κόμματα αυτά. Πολιτικά αδύναμη να αμφισβητήσει
την ισχύ. Α, αυτό πάει της και Νέας για τον κύριο Κασελάκη στην ΑΕΓΕΣΥ. Αυτό πάει φυσικά για, την, για τον ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα κατάσταση του. Πάει, αν θέλετε, και για τον ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο που πολιτεύτηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Οι διαφωνίες δηλαδή, ας πούμε, εν υπήρχαν από τότε. Και οδήγησε ένα αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ο λόγος που κινηθήκαμε κατά αυτόν τον τρόπο και κινούμαστε και βγαίνουμε και πολιτευόμαστε κατά τον τρόπο είναι αυτό. Προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε αυτό το κενό στην πολιτική, το οποίο δεν θα είναι, δεν θα είναι μια πολιτική η οποία θα υποκρίνεται, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνεται, ότι θα είναι και λίγο να χωράει και τα δεξιά και λίγο τα αριστερά και τα λοιπά, και στην πραγματικότητα να μην έχει ένα χαρακτήρα, να μην εξηγεί στον κόσμο τις θέσεις, τις προθέσεις, τι μπορεί να κάνει κτλ. Αλλά να προσπαθεί να καλοπιάσει όλων των ειδών τα αυτιά, εκδιοθετώντας λίγο μια πιο καθαρή πολιτική, θεωρούμε ότι θα ανοίξουμε έναν δρόμο ο οποίος στην ουσία θα μπορέσει να αμφισβητήσει την κατήσυση της δεξιάς αντίληψης στην κοινωνία. Η αιχμή πάει και για το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής. Προφανώς. Από καιρό δηλαδή. Αν θέλετε, αυτό το, την πολιτική θολούρα, ας πούμε, την ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωβουλή είναι έτοιμη για μια τέτοια καθαρή λύση. Η Ευρωβουλή, καταρχάς, στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχουν μειοψηφικές πάντα, ας πούμε. Φωνές οι οποίες προφανώς είναι πολύ συγγενικές με τις δικές μας και με αυτά που λέμε. Και αυτά τα οποία εδώ εισπράττουμε στη χώρα μας ως κρίση, δεν είναι εντελώς τοπικά, αντιλαμβάνεστε, γιατί βλέπετε ότι όλη η Ευρώπη πλέον μπαίνει σε μια κλιμακούμενη κρίση. Η οικονομική παράμετρος είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Βλέπετε, ας πούμε, ότι και ακόμα και ισχυρές οικονομικά χώρες φαίνεται ότι μαστίζονται από φαινόμενα αποκλεισμού και πληθυσμού, ας πούμε, που θα δείτε, οθείτε σε ακραία φτώχεια. Άρα, λοιπόν, η κλιμάκωση της ανισότητας είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ευρωπαϊκή διάσταση, αν και ομολογουμένως στη χώρα μας, ας πούμε, γίνεται με ένα ακόμα πιο ακραίο τρόπο, φαίνεται και από τις μετρήσεις και από τις διαπιστώσεις των διεθνών οργανισμών. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα κορυφαίας σημασίας σχετιζόμενο με το πρώτο είναι δημοκρατία. Έτσι, γιατί λέμε, όλοι ανησυχούμε για την άνοδο της ακροδεξίας συμπεριλαμβανομένου, ας πούμε, και των συντηρητικών ανθρώπων που έχουν δημοκρατικές αντιλήψεις. Δεν καθόμαστε και να αμφισβητούμε τις δημοκρατίες. Δεν καθόμαστε να αναρωτηθούμε γιατί αυτό δηλαδή. Ότι τελικά φτάνουμε να μιλάμε για μια δημοκρατία η οποία είναι καινού περιεχομένου, καινού καθημερινότητας. Και εννοώ ότι η δημοκρατία για να είναι τέτοια και να νιώθει ο πολίτης ότι η δημοκρατία είναι κάτι που τον εξυπηρετεί, δεν μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα για να γυρίσουμε στη συζήτησή μας πίσω, να σκέφτεται ότι όταν εγώ χρειαστώ ένα ογκολογικό χειρουργείο για να το κάνω έγκαιρα, θα πρέπει να πληρώσω. Και άμα δεν πληρώσω, δεν θα το κάνω ποτέ, γιατί ήδη θα έχουν πάει μεταστάσεις. Δεν είναι δημοκρατία αυτή η οποία δεν επιτρέπει έναν νέο άνθρωπο, παρότι δουλεύει 12 ώρες την ημέρα, να φύγει από το σπίτι των γονιών του και να μπορέσει να κάνει την δική του ζωή. Έτσι, δεν είναι δημοκρατία αυτή η οποία οδηγεί το παιδί σε διαλυμένη εκπαίδευση, διαλυμένη πρωτοβάθμια και δευτερομάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι δημοκρατία αυτή που οδηγεί έναν άνθρωπο να πάει το μεσημέρι τελειώνοντας τη λαϊκή για να πάρει φτηνά ή, εν πάση περιπτώσει, και δωρεάν κακής ποιότητας τρόφιμα. Αυτά είναι το περιεχόμενο εξαιρετισμό. Αυτά και τέτοια πράγματα. Τα δικαιώματα τα οποία τα ζει ο καθένας και η καθεμία από εμάς στην καθημερινότητα. Αυτά είναι δημοκρατία. Και αν η Ευρώπη, και αυτό είναι ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών, δεν μπει σε μια λογική ότι εμείς πρέπει να υπηρετήσουμε, να ακούσουμε τον κόσμο, να σεβαστούμε αυτά τα δικαιώματα, να τα στηρίξουμε. Τότε να μην κλαίμε που έρχεται η ακροδεξιά, με συγχωρείτε. Έτσι. Έρχεται η δεξιά και λέει: ξέρετε, αυτή η δημοκρατία βλέπετε που σας κατάντησε. Εμείς εδώ θα κάνουμε τα ευρωπαϊκά μας θέματα. Φταίνει οι μουσουλμάνοι, φταίει εκείνο κτλ. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι το οποίο φέρνει από πίσω της αυτή η στροφή της ακροδεξιάς, που είναι ο πόλεμος. Δηλαδή, φαντάζομαι κι εσείς και κανένας από εμάς 10 χρόνια πριν δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι διακυβεύεται, ας πούμε, ένας πόλεμος γενικευμένος με πεδίο, ας πούμε, την Ευρώπη. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη. Και πορεύεται 2 χρόνια τώρα και λύση δεν υπάρχει. Και πάει μάλλον τάση γενίκευσης παρά προς τάση ύφεσης. Και σε αυτό οι ευρωπαϊκές ηγεσίες έχουν τεράστια ευθύνη, γιατί πραγματικότητα. Δηλαδή, ας υποθέσω λοιπόν τον Αμερικανό δεν τον αφορά. Το Γερμανό, τον Γάλλο, τον Αυστριακό, εμάς δεν μας αφορά που είμαστε δίπλα.
Άρα λοιπόν η Ευρώπη πρέπει εδώ να πάρει και επίσης ένα σημαντικό διακύβευμα, να πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα πάνε την κατάσταση προς την ύφεση παρά στη γενίκευση. Γιατί βλέπετε υπάρχουν και φωνές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι λένε πρέπει να προετοιμάζουμε για πόλεμο. Uh-huh. Τι σημαίνει προετοιμάζουμε για πόλεμο? Στροφή σε εξοπλισμούς. Που ένα κομμάτι βέβαια μπορεί να σκέφτεται τον ελίτ ότι οι εξοπλισμοί θα αποτελέσουν και ένα τρόπο να ενισχύσω, να κάνω μια νέα ανάπτυξη επενδύοντας, ας πούμε, στρατιωτική βιομηχανία κτλ. Αλλά ξεχνάνε την ίδια στιγμή όλοι αυτοί και εμείς ότι κάθε φορά που συσσωρεύτηκαν όπλα, τα όπλα χρησιμοποιήθηκαν. Και τα όπλα θα χρησιμοποιηθούν πάνω στα κεφάλια τα δικά μας και των παιδιών μας. Και αυτό είναι διακύβευμα. Εδώ λοιπόν, ο Τραμπ, κύριε Καλομενή, δεν καυτηρίαζε τις κυβερνήσεις ότι τις ευρωπαϊκές που είναι μέλη του ΝΑΤΟ ότι δεν δίνουν πολλά σε χρήμα για την άμυνα και δεν τηρούν το ποσοστό πλαφόν πρέπει να έχουν τα μέλη. Ναι, η Ελλάδα πάντως δυστυχώς δίνει πάρα πολλά. Έτσι, είναι πρωτόγνωρα πολλά. 75 δισεκατομμύρια. Δεν αποφάσισε αυτό, είναι... ο Σουνάκ για το Ηνωμένο Βασίλειο χτες. Αμυντική βιομηχανία. Άρα λοιπόν, είπαμε έτσι, φαντάζομαι γρήγορα ας πούμε, τα κεντρικά κατά τη γνώμη διακυβεύματα των Ευρωπαίων, που υπάρχει και ευρωπαϊκή παράμετρο, υπάρχει και ελληνική παράμετρο όλα αυτά. Η δημόσια υγεία δένει, το καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε πόρους. Ένας τρόπος που θα πάρουμε πόρους είναι εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία δεν θα φεύγουν σφαίρα, δεν θα παίρνουμε τελευταία λέξη μόδας. Πάμε ένα πιο ζυγισμένο πράγμα. Να καταλάβουμε τι είναι ασφάλεια οι Έλληνες, ξέρετε, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση. Πάρα πολύ εύκολα φοβόμαστε, ας πούμε, τους Τούρκους. Ναι. Λέμε, ναι, αλλά δεν φοβόμαστε τα άλλα πράγματα της καθημερινότητας, αυτά που είπαμε. Δεν φοβόμαστε τις καταστροφές λόγω κλιματικής συγκρίσης, για τις οποίες υποδομές δεν υπάρχουν. Δεν φοβόμαστε θέματα υγείας, τα οποία δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Δεν φοβόμαστε όλα αυτά που απειλούν την ασφάλειά μας μέσα στην καθημερινότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή επιτυχία και καλό αγώνα. Καλή δύναμη, καλό τρέξιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε και επιστρέφουμε.